Από την Τετάρτη έως και την Πέμπτη το βράδυ, τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ και στην Ξάνθη αναδεικνύουν τους εκπροσώπους τους για το πρώτο κρίσιμο συνέδριο του κόμματος, το οποίο και θα καθορίσει τη φυσιογνωμία που αυτό θα πάρει στην πιο δύσκολη οικονομική και πολιτική στιγμή της χώρας. Εν όψη του πρώτου συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΟΜΟΥ και μετά την ολοκλήρωση του προσυνεδριακού διαλόγου, ξεκίνησε η διαδικασία εκλογής των αντιπροσώπων που θα εκπροσωπήσουν τον ομό μας από τις 10 έως τις 14 Ιουλίου στην Αθήνα, στο γήπεδο Ταϊκβοντό. Γίνεται η διαδικασία εκλογής, ξεκίνησε εχθές και ολοκληρώνεται σήμερα 9 η ώρα η εκλογική διαδικασία. Ο αριθμός των αντιπροσώπων είναι μεγάλος, είναι διπλάσιος από αυτούς που θα εκπροσωπήσουν τον ομό μας και ευελπιστούμε για ένα καλύτερο αύριο. Τι είναι αυτό που θα βγει από το συνέδριο στις 10 Ιουλίου και πόσο κρίσιμη είναι η περίοδος αυτή για το ΣΥΡΙΖΑ? Το ειδητικό μας συνέδριο διεξάγεται σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο για τον κόσμο της εργασίας και συνολικότερα για όλη την κοινωνία. Το μνημονιακό πρόγραμμα έχει οδηγήσει πολλά κομμάτια της κοινωνίας στην απόγνωση και στην εξαθλίωση και τα κόμματα του μνημονίου συνεχίζουν να εφαρμόζουν ένα πρόγραμμα που κερδίζουν οι λίγοι. Στο επίκεντρο της πολιτικής μας βρίσκεται ο άνθρωπος και οι κοινωνικές ανάγκες. Και όλοι μαζί, ανεξάρτητος χρώματος, θρησκείας ή καταγωγής, οφείλουμε να αγωνιστούμε για την ανατροπή της δικοματικής πλέον κυβέρνησης, για τη σωτηρία της κοινωνίας που πλήττεται βάναυσα από τις μνημονιακές πολιτικές. Σε ό,τι αφορά στη συμμετοχή των μελών, αυτή ήδη το μεσημέρι της Πέμπτης έφτασε στο 70%, ενώ οι συνέδροι που θα εκπροσωπήσουν τον ομό ανέρχονται στους 20. Πάντως, η πορεία προς το συνέδριο, το οποίο θα αναδείξει την ταυτότητα του κόμματος, θα εκλέξει αρχηγό και θα αναδείξει τους σχετισμούς μεταξύ πλειοψηφίας και μειοψηφίας, κάθε άλλο παρά ομαλή είναι, αφού κάθε πλευρά φροντίζει να στείλει μηνύματα και προειδοποιητικές βολές τους απέναντι. Ενδεικτικό μάλιστα είναι το κείμενο «Φωτιά» που συνυπέγραψαν Γιάννης Θεωνάς και Μανώλης Γκλέζος, ζητώντας ευθέως την απόσυρση από τον προσυνεδριακό διάλογο της συζήτησης περί αυτοδιάλυσης των συνιστοσών, η οποία χαρακτηρίζεται εγκάθι.